Την αγανάκτησή του εξέφρασαν οι της Ελασσόνας, οι οποίοι διαμαρτυρήθηκαν έξω από τα γραφεία του Ελγά στη Λάρισα για τις αιτήσει αποζημίωσης από τον παγετό που υπέβαλαν το 2023. Όπως υποστηρίζουν στην καταγραφή των ζημιών από τους γεωπόνους του Ελγά, έγιναν παράφορες αδικίες, γι' αυτό είχαν προβεί σε ενστάσεις που δεν εξετάστηκαν ακόμη. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα που αναφέρουν όπου στο ίδιο χωράφι ο ένας ιδιοκτήτης καταγράφηκε ότι είχε ζημιά 10% και ο άλλος 100%. Ήρθαμε σήμερα στον Ελγά για ένα πάγιο αίτημα, παγιώθηκε το αίτημα για την παγωνιά του 23 της εκτιμήσης. Μα είπαν από την προηγούμενη φορά που ήρθαμε την πρώτη, κάναμε τις αιτήσει τον Ιούνιο ότι μόλις θα πάρουν προσωπικό θα τις εξετάσουν. φτάσαμε στο Νοέμβριο, αφού κάναμε άλλες τρεις επισκέψεις στον ΕΛΓΑ ότι εξετάζονται οι αιτήσει, εξετάζονται. Το σημερινό μήνυμα είναι ότι οι αιτήσει είναι στο ράφι και θα εξεταστούν όταν θα μπορέσουν και όταν θα έχουν προσωπικό. Ο πρόεδρο τη κοινότητα Αμουρίου, Θανάη Καραγιάννη, τονίζει ότι θα πρέπει να βρεθεί λύση, διότι δεν μπορούν να επιβιώσουν. Οι γεωπόνοι από όπου προμηθεύονται τα λοιπάσματα για τι καλλιεργίε του είναι από πέρυσι απλήρωτοι και τώρα θα πρέπει να εφοδιαστούν λοιπάσματα και για τη νέα χρονιά. Δυστυχώ η αμυγδαλοπαραγωγή, να τα ακούσουν και οι συνάδελφοι που είναι εδώ, είναι εκτεθειμένη στου γεωπόνου. Α πάνε να πούνε στου γεωπόνου ότι εμεί δεν έχουμε χρήματα να πληρώσουμε, ότι δεν έχουμε πετρέλαιο να βάλουμε να ζεστάνουμε την οικογένεια, ότι δεν έχουμε χρήματα να πάρουμε τα λοιπάσματα γιατί ξεκίνησε η δεύτερη παραγωγή. Μιλάμε για το 25 που θέλουμε να κλαδέψουμε. Κάπου πρέπει να σταματήσει. Ή εμεί πρέπει να ξεσηκωθούμε, να μαζευτούμε εδώ που είμαστε 100 άτομα, να γίνουμε 200 και 300 και αυτοί που περιμένουν να έρθουν και οι εδώ και να αγωνιστούμε σε άλλο επίπεδο. Δεν υπάρχει διάλογο, δεν μα καταλαβαίνουν. Μιλάμε σε τείχο. Επίση, ο κύριος Καραγιάννη είπε μεταξύ άλλων ότι και φέτο η παραγωγή είναι ιδιαίτερα μειωμένη λόγω του παρατεταμένου καύσωνα, όπως και οι τιμέ των προϊόντων του είναι ιδιαίτερα χαμηλέ.